Ορκίζομαι να είμαι πιστός στην πατρίδα. Με λαμπρότητα η ορκομοσία των νέων Δημοτικών Συμβούλων Ηρακλείου στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου. Η πόλη είναι πάνω από όλους μας. Στην προσπάθεια αυτή δεν υπάρχουν προσωπικές διαφορές και προκαταλήψεις. Αντίπαλός μας είναι μόνο τα προβλήματα της πόλης. Θα είμαι δήμαρχος όλων των Ηρακλειωτών, δήλωσε ο δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός. Να φτάσει ο τόπος μας στο επίπεδο που οραματιζόμαστε. Ξεκινάμε μια νέα θητεία με αισιοδοξία. Όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι όλων των παρατάξεων συμφωνούν ότι αποκλειστικός σκοπός όλων μας είναι η αναβάθμιση του Ηρακλείου σε όλους τους τομείς. Σήμερα ορκιστήκαμε για τη νέα δημοτική περίοδο, η οποία ελπίζω να είναι μια περίοδος παραγωγική και δημιουργική για το Ηράκλειο. Θέλω να ευχαριστήσω τους πολίτες για άλλη μια φορά που μας ανέδειξαν ως πρώτη δύναμη στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα επιτελέσουμε το έργο μας με σοβαρότητα, προγραμματικό λόγο και δυναμικές παρεμβάσεις. Καλή θητεία, καλή υπομονή, καλό κουράγιο και πολύ δύναμη για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις τις οποίες έχουν οι δημότες και η πόλη. Τα ζητήματα της καθημερινότητας βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για τη νέα Δημοτική Αρχή, η οποία στοχεύει να καταστήσει το Ηράκλειο Μητροπολιτικό Κέντρο της Μεσογείου με υψηλό επίπεδο ζωής για τους κατοίκους και επισκέπτες. Η προσπάθεια να γίνει όπως όλοι το οραματιζόμαστε, το Ηράκλειο Μητροπολιτικό Κέντρο της Μεσογείου. Κέντρο πολιτισμού, επιχειρηματικής δραστηριότητος, αθλητισμού. Επιδιώκουμε τη μεγαλύτερη δυνατή συνένεση, η οποία θα είναι διαρκής στη διάρκεια της νέας δημοτικής περίοδου, τόνισε ο Βασίλης Λαμπρινός, ο οποίος θα καταλήξει στο νέο δημοτικό σχήμα εντός εβδομάδας, κάτι που θα εξαρτηθεί και από τις όποιες συνεργασίες υπάρξουν με άλλες παρατάξεις. Η πρόθεσή μας είναι οι δημοτικές παρατάξεις να διατηρήσουν την αυτοτέλειά τους και προς την κατεύθυνση αυτή θα κινηθούμε εφόσον υπάρξουν συγκλήσεις και στο μέλλον, που θα είναι προγραμματικές βέβαια και όχι απλές συμφωνίες. Εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι μια προγραμματική συμφωνία στη βάση αρχών αλλά και δράσεων και έργων, η οποία συμφωνία θα τηρηθεί απόλυτα, θα δημοσιοποιηθεί στους Ηρακλειώτες για να την ξέρουν. Δεν υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο, τουλάχιστον από την πλευρά μας. Εάν υπάρξει συμφωνία από εμάς, η προσέγγιση είναι με θετικό τρόπο. Όχι, δεν έχει συμφωνηθεί κάτι. Νομίζω ότι αυτή τη βδομάδα θα ολοκληρωθούν οι όποιες διαδικασίες. Θα πρέπει η πρόταση να είναι συνολική από τον Δήμαρχο και όχι μεμονωμένα. Η πρόκληση για συνεργασία, για κοινό διάλογο, για συνένεση και συναπόφαση είναι στα χέρια μας, η ευκαιρία να πετύχουμε. Και όπου θα πρέπει να υπάρχει μια στρατηγική, ένα πλάνο δράσης για τους πρώτους 12 μήνες, όπου θα δίνονται άμεσες απαντήσεις σε σοβαρά ζητήματα. Οι πολίτες απαιτούν λύσεις, απαιτούν ήθος. Θεωρώ ότι η απλή αναλογική λίγο επιβάλλει και την απλή λογική, αλλά πρέπει να την αναζητήσουμε. Και αν δεν την αναζητήσουμε θα έχουμε προβλήματα. Αν ταμπουρωθούμε πίσω από τις διατάξεις του νόμου, που είναι αναχρονιστικός και επικίνδυνος, ενδέχεται να μπει ο Δήμος και σε περιπέτειες ακόμη νομιμότητας των αποφάσεων που θα παίρνει. Θα είμαστε αντιπολίτευση απέναντι σε ένα αντιλαϊκό πλαίσιο και σε μια δημοτική αρχή και σε μια πλειοψηφία που έχει διαμορφωθεί στο Ηράκλειο, που είναι ενάντια στα συμφέροντά του.